Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή και τον κύριο Θόδωρο Καράουλου, τον Υφυπουργό Μακεδονίας Τράκης. Να τον καλημερίσουμε λοιπόν τον Υπουργό. Καλημέρα σας κύριε Υπουργέ. Καλημέρα. Καλημέρα κύριε Κοντογουλίδη, κύριε Λουτζούδη, στους συνεργάτες και στους φίλους ακροατές. Καταλαβαίνετε ότι μετά από την εισαγωγή που άκουσα προηγουμένως, Βασίλη, από σένα, που είναι γνωστό ότι έχει και συγγραφικές ικανότητες, μια που είσαι και συγγραφέας δύο πολύ πετυχημένων βιβλίων, είναι πολύ δύσκολο να πέσουμε τώρα στα πεζά. Αλλά είμαι υποχρεωμένος και εγώ να γυρίσουμε για την πραγματικότητα, για την πεζή πραγματικότητα και να αναφερθούμε στα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε. Έτσι είναι, και το πρώτο θέμα που ήθελα να θέσουμε είναι αν από την ενημέρωση που έχετε κύριε Υπουργέ εις Θεσσαλονικής ήταν το ίδιο έτσι χθες λειτουργήσαν με μεγαλύτερη σύνεση από ότι οι κάτοικοι της Αθήνας που δημιούργησαν πρόβλημα στα διόδια της Αττικής. Ποια είναι η ενημέρωση που έχετε? Είχαμε έξοδο των Θεσσαλονικιών? Είχαμε έξοδο. Σε γενικές γραμμές είχαμε έξοδο, όχι όμως όπως αν ήταν φυσιολογικά τα πράγματα, ένα φυσιολογικό Σαββατοκυριακό, ήταν πιο περιορισμένοι. Εν πάση περιπτώσει, ακόμη και για αυτούς τους λιγότερους σε σχέση με το καθιερωμένο εξοδούχους, πρέπει να πούμε ότι αυτό το οποίο κάνουν ήταν μια ανεύθυνη στάση. Ήταν μια ανεύθυνη στάση και μια επικίνδυνη στάση για τα πρόσωπα τα οποία αγαπούν. Όλοι μας θέλουν να πάμε στα χωριά μας, και εγώ ήθελα να πάω στο χωριό μου Ζεμπιδέρη, το καθιερωμένο Σαββατοκυριακό, να πηγαίνω μια βόλτα. Αλλά το θέμα είναι ότι πρέπει να προστατεύσουμε αυτούς που αγαπάμε. Δεν πρέπει να πηγαίνουμε στο χωριό με τη λογική ότι εκεί είναι πιο απλά τα πράγματα, είναι πιο καθαρή ατμόσφαιρα, δεν κινδυνεύουμε. Εμείς μπορεί να μην κινδυνεύουμε, αλλά μπορεί χωρίς να το ξέρουμε να είμαστε φορείς του ιού, τον οποίο να τον μεταφέρουμε και να τον μεταδώσουμε στους ανθρώπους που αγαπάμε, στους πατεράδες μας, στους παππούδες μας, στους φίλους μας. Και αυτό είναι το χειρότερο και το τραγικό. Ας κάνουμε λίγο υπομονή, ας μείνουμε στα σπίτια. Ο κύριος Τσιόδρας πολύ σωστά μιλάει. Λέει ότι η μάχη αυτή είναι μια συλλογική μάχη και δεν μπορεί να την κερδίσει μόνος του, ούτε μπορούμε έξω από το σπίτι του καθενός να έχουμε έναν αστυνομικό να παρακολουθεί αν μπαίνουμε μέσα ή αν βγαίνουμε έξω. Λοιπόν, μόνοι μας πρέπει να αυτοπροστατευτούμε, μόνοι μας πρέπει να αυτοπειθαρχήσουμε, να κάνουμε το αυτονόητο, να μείνουμε στο σπίτι μας όσο περισσότερο μπορούμε, όσοι ειδικά δεν δουλεύουμε. Είμαστε υποχρεωμένοι να μείνουμε μέσα στο σπίτι για να μην αναγκαστεί η κυβέρνηση να προχωρήσει σε άλλα μέτρα και αναφέρομαι σε γενική απαγόρευση κυκλοφορίας. Γιατί αυτό που προέχει εκεί είναι πάνω απ' όλα είναι η προστασία της δημόσιας υγείας. Αν λοιπόν κάποιοι δεν φέρονται υπεύθυνα και είναι ασυνείδητοι, είμαστε αναγκασμένοι να πάρουμε κάποια άλλα μέτρα, τα οποία βεβαίως θα υποστούν και όλοι οι υπόλοιποι πολίτες. Ναι, αυτά τα μέτρα προφανώς και στην ουσία τα έχει σχεδιάσει η κυβέρνηση, αλλά δεν τα υλοποιεί. Και δεν τα υλοποιεί προφανώς διότι δεν θέλει να υπάρξει πανικός όταν ακόμα βρισκόμαστε σε ένα σημείο που τα πράγματα σε επίπεδο αριθμών τουλάχιστον είναι ικανοποιητικά, και αυτό το σχολιάζουν και στις άλλες χώρες, ότι δηλαδή η Ελλάδα πρόλαβε και πήρε έγκαιρα μέτρα με αποτέλεσμα ο απολογισμός μέχρι τώρα τουλάχιστον να μην είναι δραματικός σε σχέση με την, όπως την Ιταλία, την Ισπανία κτλ. Από την άλλη όμως εκτιμάτε ότι εάν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση και εν ώψη μάλιστα όσο πλησιάζουμε προς το Πάσχα ίσως χρειαστεί να είναι και επιβεβλημένα, διότι υπάρχει ένα ερώτημα πώς θα λειτουργήσει όλος αυτός ο πληθυσμός και ειδικά ο πληθυσμός της πρωτεύουσας αλλά και της Θεσσαλονίκης που είναι τα δύο μεγάλα αστικά κέντρα, αλλά ειδικά στην Αθήνα που είναι ο μισός πληθυσμός της χώρας όσο πλησιάζουμε προς το Πάσχα με τα σχολεία κλειστά, με πολλές επιχειρήσεις κλειστές, την πλειοψηφία των επιχειρήσεων και με τον περισσότερο κόσμο, ας το πούμε, να μην έχει και τι να κάνει κιόλας. Κοιτάξτε, η κυβέρνηση παρακολουθεί και καταγράφει. Ήδη χθες αναγκαστήκαμε εκ των πραγμάτων να πάρει μια απόφαση του περιορισμού των επισκέψεων των πολιτών στα νησιά. Γιατί καταλαβαίνετε ότι στα νησιά είναι ακόμη πιο δύσκολη η ιατρική θεραπεία αν να προκύψουν κρούσματα. Δεν υπάρχουν στα μικρά νησιά ειδικά νοσοκομεία. Υπάρχει ένας μόνος του αγροτικός γιατρός, ο οποίος παλεύει ηρωικά να κάνει τι? Να περιθάλψει τον απλό κόσμο, τους γέροντες που κυρίως μένουν το χειμώνα στα νησιά, ή να υποδεχθεί τους εκατοντάδες ανθρώπους οι οποίοι θα πάνε και που ενδεχόμενα κάποιους από αυτούς να είναι και φορέας του ιού. Λοιπόν, αναγκαστήκαμε λοιπόν, κάναμε έναν έλεγχο σε σχέση με τα νησιά. Αν λοιπόν αυτό το Σαββατοκύριακο με βάση τα επίσημα στοιχεία τα οποία σήμερα το βράδυ θα τα έχουμε, πώς κόσμος κινήθηκε στα διόδια και της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Αν δούμε ότι υπάρχει πρόβλημα,
προφανώς και άρα θα αναγκαστούμε να πάρουμε μέτρα. Και να πούμε κάτι και το λέμε από τώρα για να το ξέρουν όλοι και σιγά σιγά να το βάζουν στο μυαλό τους, να το ζυμώνουν και να το έχουν αποφασίσει. Φέτος, Πάσχα όπως κάναμε κάθε χρόνο, με σούβλες στα Αρνιά και επιστροφή στο χωριό και στις ρίζες, δεν πρόκειται να κάνουμε. Δεν πρόκειται να κάνουμε ξεκάθαρα και απλά. Και δυστυχώς δεν θα μπορέσουμε να πάμε ούτε στις εκκλησίες. Και αυτό πρέπει να το ξέρουμε. Και ήταν ανεύθυνη η χθεσινή στάση του Μητροπολίτου Κυθήρων, ο οποίος άνοιξε τις δύο εκκλησίες των Κυθήρων, διακινδυνεύοντας θέματα δημόσιας υγείας. Λοιπόν, θα κάνουμε υπομονή. Τι να κάνουμε, αλλάζει τρόπο ζωής μας. Αλλάζει για λίγο, για ένα μήνα, για ένα μισή μήνα, έτσι. Όχι παραπάνω. Πιστεύουμε πρώτα ο Θεός ότι τα πράγματα, αν αυτοπροφυλαχθούμε, αν πειθαρχήσουμε, θα πάνε πολύ καλύτερα. Πράγματι, σε αυτή τη φάση αποδείχθηκε ότι και η κυβέρνηση είχε σχέδιο και αντέδρασε άμεσα και η επιλογή, συμφωνώ και εγώ και εγκρίνω και παυξάνω, Βασίλη, αυτόν που είπες για τον κύριο Τσιόδρα, ήταν μια άκρως πετυχημένη επιλογή ενός ανθρώπου που δεν ήταν από το media system, ενός ανθρώπου ο οποίος είναι ένας επιστήμονος, αλλά μιλώντας με μια απλή καθημερινή γλώσσα και δέχοντας το ανθρώπινο πρόσωπο ενός θρησκευόμενου άνθρωπου, γιατί πρέπει να ξέρουν όλοι, ο κύριος Τσιόδρας, εκτός από ένας λαμπρός επιστήμονας, είναι και πολυτεχνός με 7 παιδιά, είναι και ψάλτης στην εκκλησία του, δηλαδή είναι ένας βαθύτατα θρησκευόμενος άνθρωπος. Θεωρώ λοιπόν ότι όλα αυτά μαζί, σύν το ότι ο ελληνικός λαός σε γενικές γραμμές πειθάρχησε, φέραν κάποια καλά αποτελέσματα. Φτάσαμε σε ένα σημείο να είναι ελεγχόμενη η κατάσταση και να είμαστε πολύ καλύτερα από γειτονικές χώρες. Γιατί έχουμε δίπλα μας την Ιταλία, παραδίπλα την Ισπανία και από την άλλη πλευρά, να μην ξεχνάμε την Τουρκία του κ. Ερντογάν, όπου μπορεί να προσπάσει σε πρώτη φάση να κρύψει το πρόβλημα, αλλά το πρόβλημα δεν μπορεί να κρυφθεί για πολύ. Γιατί υπάρχουν θάνατοι και είναι πολλοί θάνατοι και σιγά σιγά αρχίζουν και βγαίνουν. Λοιπόν, γι' αυτό το λόγο λέω έκκληση. Έκκληση στη λογική όλων των συμπολιτών μας, όλων των συμπατριωτών μας. Αυτοπειθαρχία, αυτοέλεγχος, υπακούμε στις οδηγίες των γιατρών. Οι γιατροί έχουν το πάνω χέρι, αυτοί μας λένε τι να κάνουμε. Μένουμε στο σπίτι. Και εγώ, ξέρετε, όταν κάθε μέρα έχεις να πας σε 10 εκδηλώσεις και υποχρεώσεις και τα λοιπά, ειδικά τώρα Σάββατο και Κυριακή, καταλαβαίνετε ότι είναι μια αλλαγή τρόπου ζωής. Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Πώς αντιμετωπίζετε αυτή την αλλαγή ζωής, για να στείλουμε και ένα μήνυμα και στον κόσμο που η ζωή μας έχει αλλάξει. Έχει αλλάξει, θα έλεγα, απόλυτα. Έχουμε μια πολύ μεγάλη ανατροπή στην καθημερινότητά μας. Εσείς, παραδείγματος χάρη, το Σαββατοκύριακο, πώς την αντιμετωπίσατε αυτή την αλλαγή ζωής? Τις καθημερινές. Κατεβαίνω στο Υπουργείο από πολύ πρωί, από τις 7.30 ώρα και μένω μέχρι 5-6 το απόγευμα τουλάχιστον. Έτσι. Μετά γυρίζω στο σπίτι. Τέλος πάντων, τότε περνάνε οι ώρες. Τώρα Σάββατο Κυριακή που καταλαβαίνετε ότι ένα πολιτικό πρόσωπο, ένα δημόσιο πρόσωπο έχει άπειρες εκδηλώσεις να κάνει, τώρα βέβαια δεν υπάρχει τίποτα, είναι ένα από τα σπάνια Σαββατοκύριακα που είμαστε μέσα. Είμαστε εδώ με τη γυναίκα μου, μας ήρθε προχθές την Παρασκευή το βράδυ και η μικρή μας η κόρη η Βανέσα από το Λονδίνο και την έχουμε σε αυτοπεριορισμό, είναι στο δωμάτιό της κλεισμένη. Κοιτάμε να μην έχουμε επικοινωνία για λόγους αυτοπροστασίας και δικής μας αλλά και δικούς της. Από εκεί πέρα προσπαθούμε βιβλίο, τηλεόραση, Netflix, κάποια ταινία, έτσι, φωτογραφίες, βγάλαμε τα άλμπουμ των φωτογραφιών, τη χαζεύουμε, τι να κάνουμε. Έχουμε και την Άρια φυλάκι μας εδώ, το οποίο, εντάξει, έτσι περνάει η μέρα. Τι να κάνουμε, χθες και σήμερα, χθες πέρασε ευχάριστα, σήμερα συνεχίζουμε τώρα, από το πρωί που σηκωθήκαμε, πήραμε τα βιβλία μας, πήραμε πρωινό, και τώρα εδώ, μέσα στο σπίτι. Νομίζω ότι υπάρχουν και χαρές του σπιτιού, ειδικά για όλους όσους μας έχουν λείψει και είμαστε υποχρεωμένοι να γυρίζουμε δεξιά και αριστερά σε διάφορες εκδηλώσεις. Το να μείνεις μέσα και 1, 2, 3 Σαββατοκύριακα δεν είναι κακό, καλό είναι, χαρά είναι. Ναι, έτσι είναι. Νομίζω πολύ σωστά το θέτετε. Από την άλλη υπάρχει πάντοτε η προοπτική της επόμενης μέρας. Και η επόμενη μέρα δείχνουν όλα ότι θα είναι όπως το περιγράψατε, έτσι, πάρα πολύ, έτσι, με ειλικρίνεια, ότι φέτος δεν θα κάνουμε το Πάσχα το περσινό, να το ξεχάσουμε αυτό. Να το ξέρουν από τώρα όλοι οι πολίτες μας. Ίσως να μην προετοιμάζονται ούτε και στην εκκλησία, και αυτό είναι ένα θέμα πάρα πολύ, έτσι, τέτοια εικόνα πραγματικά δεν την έχουμε ξαναδεί στον τόπο αυτό, τουλάχιστον εγώ 54 χρονών είμαι, δεν έχω ξαναδεί, δεν μπορώ να φανταστώ ότι δηλαδή δεν θα κάνουμε ανάσταση στην εκκλησία φέτος, αλλά από ό,τι φαίνεται προς τα εκεί οδεύουμε. Και υπάρχει και η προοπτική του μήνα που θα είναι ο Απρίλιος, ο πιο καθοριστικός και ο πιο κρίσιμος μήνας. Εκτιμάτε ότι αν όλα πάνε καλά και τελικά επιστρέψουμε σε μια μορφή κανονικότητας, έτσι, μετά από 1-1,5 μήνα, όταν και τα μέτρα θα έχουν αποδώσει, η επόμενη μέρα στη χώρα, κύριε Καράογλου,
θα είναι όπως οι προηγούμενοι, και αναφέρομαι κυρίως στην οικονομική διάσταση αυτής της υπόθεσης που σίγουρα προβληματίζει αρκετό κόσμο που είναι στα σπίτια του τώρα και που σκέφτεται τι θα ξημερώσει όταν θα τελειώσει αυτό το κακό. Κύριε Κοντογουλίδη, εγώ είμαι φύση αισιόδοξο άνθρωπος και θέλω να πιστεύω και να ελπίζω και να αισιοδοξώ ότι ως τα μέσα Μαΐου θα έχει τελειώσει το κακό. Δεν σημαίνει ότι την επόμενη μέρα θα επανέλθουμε όπως ήμασταν στις παλιές μας συνήθειες, αλλά με προσοχή θα είμαστε έτσι σε ένα πολύ καλύτερο σημείο, γιατί η θερμοκρασία θα έχει ανέβει. Ενδεχόμενα οι επιστήμονες έχουν προχωρήσει κάποιες έρευνες και θα έχουν καταλήξει σε κάποιο φάρμακο καταρχήν αντιμετώπισης. Και εν πάση περιπτώσει, αν φροντίσουμε όλοι μας να μην διαδοθεί περαιτέρω ο κορονοϊός, θα έχει περιοριστεί ούτως ή άλλως. Από εκεί πέρα όμως, προφανέστατα στην οικονομία γίνεται ζημιά. Γίνεται πολύ μεγάλη ζημιά. Και αν χτύπα ξύλο, δεν τελειώσει το κακό μέσα στο Μάιο και τραβήξει ακόμη περισσότερο, καταλαβαίνετε ότι αρχίζουν τα πολύ μεγάλα προβλήματα, γιατί για παράδειγμα ο τουρισμός θα υποστεί πάρα πολύ μεγάλη ζημία. Και ο τουρισμός είναι το 17% του καθάριστου χωρίου προϊόντος της Ελλάδος. Καταλαβαίνετε λοιπόν γιατί μιλάμε. Υπάρχουν ζητήματα ανοιχτά. Προσπαθούμε και ευτυχώς, δόξα τω Θεώ, το προηγούμενο εξάμηνο που πράγματι η οικονομία μας είχε αρχίσει να καλπάζει και να πηγαίνει με πολύ καλύτερους ρυθμούς, και αυτό αποδείχθηκε από το γεγονός ότι για πρώτη φορά μας βάλαν στο μηχανισμό προσωπικής χαλάρωσης, τον περίφημο QE, λοιπόν, και αυτό μας δίνει τη δυνατότητα για πρόσβαση σε άλλα 12 δισεκατομμύρια. Καταλαβαίνετε ότι η κυβέρνηση θα εξαντλήσει κάθε οικονομική δυνατότητα που υπάρχει για να στηρίξει και τις επιχειρήσεις και το επιχειρήν γενικότερα, αλλά και τους εργαζόμενους. Ήδη τα μέτρα αυτά έχουν ανακοινωθεί και θα ανακοινωθούν και άλλα. Δεν τελειώσαμε εδώ. Δεν σημαίνει δηλαδή ότι γιατί ανακοινώθηκαν μέτρα 10 δις, ότι κλείνουμε τα μάτια και λέμε ότι από τώρα και πέρα ό,τι έγινε, έγινε, δεν έχουμε τη δυνατότητα. Παρακολουθεί ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης στην κοινωνία, παρακολουθεί τα προβλήματα, παρακολουθεί και συνδιαλέγεται με τους φορείς. Και βλέποντας και κάνοντας, θα υπάρξουν και άλλα μέτρα για την αντιμετώπιση προβλημάτων που θα υπάρξουν στην οικονομία. Πάντως θα είναι μια δύσκολη ημέρα. Απλά αυτό που θα πρέπει να γίνει σαφές είναι ότι υπάρχει η κυβέρνηση και η κυβέρνηση έχει τη διάθεση να στηρίξει την οικονομία, το επιχειρήν και τους εργαζόμενους, και αυτό θα κάνει και την επόμενη μέρα. Πάντως επαναλαμβάνω και πάλι και το τονίζω, κάτω από δύσκολες συνθήκες που προφανώς αν συζητούσαμε πριν από ένα μήνα ήταν εντελώς διαφορετικά τα πράγματα και εντελώς διαφορετικά είναι σήμερα. Ναι, έτσι είναι. Μακάρι να μπορέσουμε να βγούμε όλοι πιο σοφοί, πιο δυνατοί από αυτή την πολύ μεγάλη κρίση. Δεν είναι άλλωστε μόνο κρίση που αφορά την Ελλάδα. Βλέπουμε τι γίνεται στην Ιταλία, στην Ισπανία, στη Γερμανία, στη Γαλλία. Λοιπόν, και ευτυχώς που ελήφθησαν και αυτά τα πρώτα μέτρα από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα με την ρευστότητα, με την ένεση της όποιας ρευστότητας τέλος πάντων. Και ελπίζω το ίδιο να γίνει και μετά, όταν όλα θα έχουν τελειώσει. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Υπουργέ. Αν με επιτρέπεις, Βασίλη. Καλό διάβασμα. Καλό διάβασμα λοιπόν. Σε όλους μας και μένουμε σπίτι, βλέπουμε τηλεόραση, διαβάζουμε. Έχουμε ασχολήσει πολλές να κάνουμε σπίτι. Κοιτάμε για τη γυναίκα μας που έχουμε και χρόνια. Σωστό. Κύριε Καράογλου, δεν ξέρω αν με ακούτε. Γεια σας. Θα ήθελα. Καλά, κύριε Υπουργέ. Δεν ξέρω. Μάλλον.